Ο αγωγό SystMed, όπω σα έχουμε αναφέρει πολλέ φορέ στο Πενταπόσταγμα, είναι ένα μεγαλόπνο έργο που θα αποφέρει εκτό από οικονομικά και ενεργειακά ωφέλη, μια συμμαχία χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία θα γίνει ασπίδα απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Για το ζήτημα αυτό, φαίνεται πω υπάρχουν ακόμη μπόλικα παρασκηνιακά παιχνίδια και προτάσει, τι οποίε συζητούν οι ενδιαφερόμενε χώρε. Σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες του βήματος, ο Αλσίση παρουσίασε στον Κυριάκο Μητσοτάκη μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα, την οποία, αφού οι δύο άνδρες συζήτησαν εκτενώ, ο Έλληνας πρωθυπουργός ανέλαβε στη συνέχεια να προωθήσει τόσο προ τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, όσο και κυρίω προ τον Ισραηλινό ομολογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η ιδέα των Αλσίση και Μιτσοτάκη αφορούσε το σενάριο τη αλλαγή όδευση του πολυδιαφημισμένου αγωγού φυσικού αερίου EastMed, ώστε αυτό να εκινεί μεν από το γιγαντιέο κοίτασμα Λεβιάθαν στο Ισραήλ και ακολούθω αντί να πηγαίνει προ Κύπρο να κατευθύνεται προ Αίγυπτο. Από εκεί ο αγωγό θα συνεχίζει στην ξηρά και όχι πλέον υποθαλασσίω στα αβυσαλαία βάθη τη Ανατολική Μεσογείου, ω τα σύνορα τη Αιγύπτου Λιβύη, και έπειτα θα ανεβαίνει προ την Κρήτη, διερχόμενο από την περιοχή τη οριοθετημένη ΑΟΖ. Στη συνέχεια, πλοία μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG θα μπορούν να μεταφέρουν το αέριο μέσω ενό εικονικού αγώγου είτε προ την Αλεξανδρούπολη είτε προ άλλα σημεία με τελικό προορισμό την Ευρώπη. Η εν λόγω ιδέα πρόταση απασχόλησε εκτενώς τι πρόσφατε επισκέψει του Κυριάκου Μητσοτάκη τόσο στη Λευκοσία όσο και στην Ιερουσαλήμ, όπου και συναντήθηκε με του Αναστασιάδη και Νετανιάχου. Σύμφωνα με ορισμένε πληροφορίε, η κυπριακή πλευρά εμφανίστηκε επιφυλακτική, καθώ προφανώ θεωρεί ότι ίσω χάνει έναν διαπραγματευτικό μοχλό στη γεωπολιτική σκακέρα τη Ανατολική Μεσογείου. Από την πρώτη στιγμή τη σύλληψη του σχεδίου κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου EastMed, το μεγάλο ερωτηματικό ήταν η οικονομική του βιωσιμότητα και το υψηλό κόστο που υπολογίζεται σε τουλάχιστον 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι ο πρώτο που είχε ρίξει την ιδέα στο τραπέζι ήταν ήδη από το 2010 ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώ εκείνη την περίοδο είχαν ανακαλυφθεί τα πρώτα μεγάλα Ισραηλινά κοιτάσματα με βασικότερο το Λιβιάθαν. Παράλληλα, έμπαιναν τα θεμέλια τη τριμερού συνεργασία Ελλάδα-Ισραήλ-Κύπρου. Ο αγωγό, έτσι όπω είναι σχεδιασμένο σήμερα, αποτελεί ένα στίχημα λόγω του μεγάλου βάθου και τη δύσκολη υποθαλάσσια μορφολογία, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα για το αέριο που θα τον γεμίσει. Η συνολική εκτασή του είναι 1.900 χιλιόμετρα, εκ των οποίων τα 1.300 είναι υποθαλάσσια. Ακόμη και οι υποστηρικτέ του αγωγού έχουν κατά καιρού εκφράσει ερωτήματα για την οικονομική βιωσιμότητά του. Τα μέχρι στιγμή κοιτάσματα που έχουν ανακαλυφθεί στην Ανατολική Μεσόγειο και ιδιαίτερα εντό τη Κυπριακή ΑΟΣ δεν μοιάζουν επαρκή για να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα, αλλά στο σημείο αυτό υπάρχει ένα κρίσιμο αστερίσκο. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, στι ποσότητε δεν θα συνυπολογίζονταν αυτέ που προέρχονταν από την Αίγυπτο. Τι θα γινόταν όμω αν στο σύνολο προστίθεται το αέριο από το κοίτασμα Ζορ ή από άλλα Αιγυπτιακά κοιτάσματα, καθώ και από νεότερα Ισραηλινά κοιτάσματα. Σημειώνεται ότι η Κύπρο εξετάζει σοβαρά να στείλει το αέριο από το κοίτασμα Αφροδίτη του οικοπαίδου 12 τη Αόστη προ την Αίγυπτο. Στο πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο σχετικά με τον Ιστμέντ υπάρχουν φυσικά ορισμένε ισορροπίε που πρέπει να τηρηθούν. Υπενθυμίζεται ότι στι αρχέ Ιανουαρίου του 2020 υπεγράφει στο Ζάπιο η διακρατική συμφωνία για τον αγωγό με την παρουσία των Μιτσοτάκη Αναστασιάδη και Νιντανιάχου. Από εκείνη τη συνάντηση των Αθηνών έλειπε η Ιταλία, στοιχείο που είχε σχολιαστεί αρνητικά δεδομένη και τη συχνά ευμενού τάση τη έναντι τη Άγκυρα. Ωστόσο, σημείο κλειδί σε όλε αυτέ τι συζητήσει, οι περισσότερε εκ των οποίων διεξάγονται σε βαθύ παρασκήνιο, είναι η ανάπτυξη του Φόρουμ για το Αέριο τη Ανατολική Μεσογείου, East Med Gas Forum, με έδρα το Κάιρο. Έχει πλέον μετατραπεί σε διεθνή περιφερειακό οργανισμό με 7 ιδρυτικά μέλη, Αίγυπτο, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιορδανία, Κύπρο, Ιταλία και Παλαιστινιακή Αρχή. Ω παρατηρητέ συμμετέχουν τρία μέρη, οι ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ, ενώ έχει κάνει αίτηση να γίνει μέλο και η Γαλλία. Αυτό που δεν πρέπει να λησμονείτε είναι ότι στο East Med Gas Forum δεν συμμετέχει η Τουρκία. Και παράλληλα, μια αλλαγή όδευση του EastMed θα δημιουργούσε επιπλέον πονοκέφαλο στην Άγκυρα, η οποία έχει διαμορφώσει όλη τη στρατηγική τη στην Ανατολική Μεσόγειο επί δύο πυλώνων. Πρώτον, να πείσει ότι χωρί αυτή δεν μπορεί να υπάρξει ούτε μία λύση, και δεύτερον, να ακυρώσει την κατασκευή του EastMed ώστε το αέριο να περάσει από το δικό του έδαφο. Η υπογραφή του τουρκολιβικού Μνημονίου εξυπηρετεί και του δύο αυτού στόχου. Παράλληλα βέβαια, οι ισορροπίες παραμένουν ευαίσθητες. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.